Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας. Είναι Σάββατο βράδυ. Είναι 23 Ιανουαρίου 2021. Όπως σας έχω εξηγήσει και στο πρωινό έκτακτο vlog, απόψε λόγω ταξιδιού δεν μπορούμε να έχουμε το καθιερωμένο σαββατοβραδινό live μας, σαββατιάτικο live μας. Όμως το βραδινό vlog μεταδίδεται αυτή την ώρα, 9 μετά μεσημβρίας ώρα Ελλάδος, και μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση, ούτως ώστε να υπάρχει ζωντανή συζήτηση και να συναντηθούμε στα σχόλια. Ελπίζω να μπορώ και εγώ από το κινητό μου να συμμετέχω στα σχόλια εκεί που θα είμαι. Λοιπόν, αφορμή για το απόψινό θέμα που θα συζητήσουμε. Τώρα φαντάζομαι θα χαιρετηθείτε μεταξύ σας. Σας χαιρετώ όλους. Μπορώ να σας φανταστώ ποιοι είσαστε εκεί στο chat, οι γνωστοί και οι άγνωστοι, όλη αυτή η μεγάλη παρέα του καναλιού μας. Χαιρετηθείτε μεταξύ σας, αγαπηθείτε μεταξύ σας. Αφορμή για το θέμα απόψε μας έχει δώσει ο Στέφανος. Ο Στέφανος Ανδρέου, ο αγαπημένος μας, ο οποίος μας είχε πει και προχθές στο live ότι έχει βρει δουλειά στο Manchester ως κτηνίατρος και τον συγχαρήκαμε με όλη μας την αγάπη. Μου ζήτησε ο Στέφανος να κάνω θέμα για το πώς να μην γίνουμε δεδομένοι σε μια σχέση. Από τη στιγμή, λέει, που άλλος σε θεωρεί δεδομένο, πάβει να προσπαθεί, χάνει το ενδιαφέρον του και βρίσκει και έδαφος να ξεσπάει επάνω σου. Δεν λέω ότι πρέπει να προσπαθούμε μονόπλευρα να μην γίνουμε δεδομένοι για ανθρώπους που δεν αξίζει και να αφιερώνουμε όλη μας την ενέργεια σε αυτό. Εννοείται ότι φεύγουμε από εκεί που δεν μας εκτιμούν. Ήταν πιο γενική η τοποθέτησή μου. Πώς να μην γίνουμε δεδομένοι σε μία σχέση. Πολύ ωραίο ερώτημα. Πολύ δόκιμο ερώτημα. Πώς να μην γίνουμε δεδομένοι μέσα σε μία ερωτική σχέση. Το οποίο έχει και προέκταση και στις φιλικές σχέσεις και σε άλλων ειδών σχέσεις. Αλλά μιλάει ο Στέφανος, ρωτάει αποκλειστικά για τις ερωτικές σχέσεις, και επειδή είμαστε ένα κανάλι εδώ πέρα που το έχουμε καταλάβει πλέον ότι τα ερωτικά μας απασχολούν πάρα πολύ και θα έπρεπε να μας απασχολούν, γιατί εκεί βγαίνει όλη η ψυχοπαθολογία μας και όλη η ευαλωτότητα μας βγαίνει στα ερωτικά μας και όλα μας τα δύνατα σημεία βγαίνουν στα ερωτικά μας, ας μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να μην γίνουμε δεδομένοι σε μια ερωτική σχέση. Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα για να μην γίνουμε δεδομένοι σε μια ερωτική σχέση είναι να μην αφήσουμε να γίνουμε εμείς οι ίδιοι δεδομένοι για τον εαυτό μας. Το ξαναπώ. Εμείς οι ίδιοι να μην θεωρήσουμε τον εαυτό μας δεδομένο. Να μην θεωρήσουμε την ύπαρξή μας δεδομένη. Να μην θεωρήσουμε την καλή μας ψυχική κατάσταση, τη ψυχική μας υγεία και ισορροπία δεδομένη. Τι σημαίνει αυτό? Πολλές φορές ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Ξεχνάμε ποιοι είμαστε, ξεχνάμε τι έχουμε μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ψυχή μας, μέσα στο μυαλό μας. Ξεχνάμε την ουσία της ύπαρξής μας. Ξεχνάμε την υπαρξιακή μας αξία. Ξεχνάμε ότι αξίζουμε ως άνθρωποι. Αφινόμαστε να παρασυρθούμε από συναισθήματα ματέωσης, τα οποία είναι εμπόλικα στη σημερινή εποχή. Ειδικά και σε μια εποχή όπως αυτή που περνάμε τώρα, μια εποχή κλεισούρας, μια εποχή αποξένωσης κοινωνικής αποστασιοποίησης, μια εποχή καραντίνας, μια εποχή πανδημίας. Όχι ότι οι άνθρωποι δυσκολευόμασταν και πριν να έρθει η πανδημία να ξεχάσουμε τον εαυτό μας. Όχι ότι δυσκολευόμασταν να υποτιμήσουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Αν δεν υποτιμήσουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να τον υποτιμήσει. Ας διορθώσω λίγο το κραγιό μου, γιατί το βλέπω τώρα που είναι ζαβό. Live είναι, είπαμε. Μπορείτε να σχολιάσετε, μπορείτε να γελάσετε. Κάπως καλύτερα. Αυτά συμβαίνουν όταν βάζεις τρία διαφορετικά κραγιόν, ένα πάνω στο άλλο και δεν έχεις και ικανότητες μακιγιάς.
Είπα και στο πρωινό το έκτακτο ότι κάποια στιγμή θα βλέπω αυτά τα βίντεο με την παντάνα και θα λέω τι με είχε πιάσει. Η βολικότητα και η πρακτικότητα με είχε πιάσει. Λοιπόν, είναι εύκολο με αυτή τη συνθήκη την κοινωνική που βιώνουμε και την προσωπική συνθήκη που βιώνουμε να αφαιθούμε στη μιζέρια, να νιώσουμε άσχημα, να μην είμαστε καλοί φίλοι με τον εαυτό μας, να μην κάνουμε καλή παρέα με τον εαυτό μας και να ξεπουλούμε τον εαυτό μας φτηνά. Πώς ξεπουλά ένας άνθρωπος τον εαυτό του φθηνά? Όταν θεωρήσει ότι τα αρνητικά συναισθήματα που νιώθει, τα παροδικά, είναι η μόνιμη του ταυτότητα. Ότι αν πέσει η διάθεσή του, όπως είχε πέσει εμένα η διάθεσή μου την Πέμπτη που κάναμε εκείνο το live. Κάναμε ένα live αυτή τη εβδομάδα, την Πέμπτη κάναμε. Ναι. Όπως το live που κάναμε την Πέμπτη που σας είπα που είχε πέσει η διάθεσή μου και τι έκανα με σκοπό να την ανορθώσω και συζητήσαμε για το πώς είναι καλή ιδέα να σηκώνουμε τον εαυτό μας όταν πέφτει. Μιλάμε τώρα για τις πτώσεις τις καθημερινές, για τις εναλλαγές της διάθεσης τις καθημερινές. Δεν μιλάμε για την κλινική κατάθλιψη, για την κατάσταση της κατάθλιψης των αγχωδών διαταραχών, για τις οποίες έχουμε playlist και έχουμε συζητήσει πολλές φορές για το πώς γίνεται η θεραπεία. Και σας υποθυμίζω ότι και 30 Ιανουαρίου, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή, θα έχουμε το πρώτο σεμινάριο για το άγχος και το φόβο και στις 6 Φεβρουαρίου το δεύτερο, που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτά. Μιλάω για τη συνθήκη του να πέφτει η διάθεσή μας, του να νιώθουμε άσχημα, να είμαστε στενοχωρημένοι, να είμαστε με κακή διάθεση, να είμαστε down, όπως λέγεται στην καθομιλουμένη από τα αγγλικά. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη συνθήκη, τον ανορθώνουμε, τον σηκώνουμε, τον παίρνουμε και τον σηκώνουμε, για να μην τον πάρει και να μην τον σηκώσει. Είμαστε σε γρήγορση και σε επιφυλακή για να προστατεύουμε τον εαυτό μας από πτώσεις συναισθηματικές. Και η συναισθηματική πτώση είναι να χάσεις την χαρά σου, να χάσεις την αισιοδοξία σου, να χάσεις την ελπίδα σου, να χάσεις τον οπτιμισμό σου. Πώς λέγεται οπτιμισμός? Την αισιοδοξία σου. Να χάσεις την αισιοδοξία σου. Είπαμε, το να είναι αισιόδοξος κάποιος είναι ένα χαρακτηριστικό που το φέρει και μαζί του, μπορεί όμως να το καλλιεργήσει. Μπορεί να το καλλιεργήσει, να καλλιεργήσουμε την αισιοδοξία, όχι τη χαζή θετική σκέψη, την αφελή θετική σκέψη που μας καθιστά και θύματα, αλλά την αισιοδοξία του να επιλέγουμε να βλέπουμε τη ζωή από την αισιόδοξη οπτική και να κάνουμε τα πράγματα εκείνα τα οποία χρειάζονται να γίνουν, ώστε να φτάσουμε σε εκείνη την αισιόδοξη οπτική στην πραγματικότητα. Οπότε, αν εμείς έχουμε έγνοια τον εαυτό μας να μην το χάσουμε και αν υπενθυμίζουμε συχνά στον εαυτό μας ποιοι είμαστε, τότε δεν κινδυνεύουμε να γίνουμε δεδομένοι σε μια σχέση. Επειδή είναι video live αυτό, το οποίο δεν θα το μοιραστώ στα social media, είναι μόνο για το κανάλι μας. Το έχετε καταλάβει ότι έχω μια ιδιαίτερη αγάπη στο κανάλι μας και ότι παρόλο ότι υπήρξα ένθερμη θειασότης του Facebook από το 2007 που για πρώτη φορά έμαθα την ύπαρξή του μέχρι σήμερα, έχω καταλήξει, όχι έχω καταντήσει, έχω καταλήξει, έχω εξελιχθεί στο να θεωρώ κύριο μέσο έκφρασής μου το YouTube και την κοινότητά μας εδώ. Θα μοιραστώ μαζί σας κάτι από τη δικιά μου τη ζωή. Θυμάστε ότι στην πρώτη καραντίνα είχε έρθει το παιδί μου, το μεγάλο, ο γιος μου, από το Portsmouth στην Κύπρο για να καραντινιαστούμε αντάμα. Το παιδί μου είχε καιρό να με ζήσει από κοντά. Βρισκόμασταν γιορτές, καλοκαίρια, για μια-δυο μέρες, αλλά να ζήσει μαζί μου ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα όπως έζησε τότε που τα 2-2,5 μήνες, δεν είχε πολύ καιρό. Είχε πάρα πολύ από τον καιρό που ήταν μαθητής. Έρχεται το παιδί μου. Στην αρχή όταν ήρθε, εννοείται ότι έφερε μαζί του τα δικά του τα συναισθήματα που είχαν να κάνουν με το lockdown στην Αγγλία, που είχαν να κάνουν με το ότι σταμάτησαν τα μαθήματά τους, που είχαν να κάνουν με το ότι στην ουσία έχασε κοινωνικά την τελευταία χρονιά των σπουδών του. Ήταν στο μάστερ ο Λάζαρος, το έχει πάρει τώρα διαδικτυακά. Έχετε πάρει τα πτυχία σας και είστε αρκετοί διαδικτυακά, τα μάστερ σας διαδικτυακά. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι δεν έχει την ίδια χαρά με το να τα πάρεις από κοντά. Τουλάχιστον πρόλαβε ο Λάζαρος και πήρε το
19 το πτυχίο του από κοντά. Λοιπόν, έρχεται το παιδί μου, τις πρώτες μέρες, όπως ήταν φυσιολογικό και επόμενο, ασχοληθήκαμε με αυτά που τον προβλημάτιζαν τον ίδιο, το θυμό που ένιωθε, τη ματέωση που ένιωθε, την κλεισούρα που ένιωθε το παιδί, όπως είναι φυσιολογικό να νιώθουν όλα τα παιδιά και εμείς οι μεγάλοι νιώθουμε τώρα. Και μετά από λίγες μέρες γυρίζει και μου λέει μια μέρα, ενώ καθόμαστε στο σαλόνι, «Θέκλα», μου λέει, «πού είσαι?» Εντάξει, ξέρει ότι με ενοχλεί να με λέει «Θέκλα», το ξέρει, ή να με λέει «κόρη Θέκλα», το κάνει επίτηδες, αυτό, να με αποκαλεί κάτι διαφορετικό από το «μαμά», μου λέει «πού είσαι, κόρη?» «Πού είσαι, Θέκλα», μου λέει. «Δεν σε αναγνωρίζω». Δεν θύμωσα που μου είπε «Θέκλα» και «κόρη». Του λέω «τι εννοείς?» Μου λέει «δεν είσαι η μάνα μου». Του λέω «τι εννοείς?» Μου λέει «δεν είσαι ο εαυτός σου. Χάθηκες. Δεν είσαι αυτό το πρόσωπο που είσαι τώρα. Δεν είσαι εσύ. Σε ξέρω 23 χρόνια, 22 χρόνια. Δεν είσαι εσύ. Έχασες τον εαυτό σου, κόρη». Στην ουσία θέλω να μου πει ότι αλωτριώθηκα. Με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτό που μου είπε. Με ξύπνησε. Με ξύπνησε γιατί με έκανε να συνειδητοποιήσω ότι ξέχασα ποια ήμουν. Άφησα τον εαυτό μου να χαθεί μέσα σε μια σχέση. Άφησα τον εαυτό μου να ξεχάσει τις αρχές μου, τα ιδανικά μου, τις αξίες μου και την αξία μου. Όχι απλώς τις αρχές, τα ιδανικά και τις αξίες γενικότερα, αλλά και την αξία μου ως ανθρώπου. Ο κάθε άνθρωπος έχει την αξία του. Και όταν ξεχνάει την αξία του ο ίδιος, τότε εννοείται ότι γίνεται και δεδομένος μέσα στη σχέση του. Έγινα δεδομένη. Βεβαίως έγινα δεδομένη. Επειδή ανέχτηκα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 πράγματα. Συγχώρεσα πολλές φορές. Δικαιολόγησα πάρα πολλές φορές. Ξεχνώντας αρκετές φορές, τις περισσότερες από αυτές, ποια είμαι. Και ποια πράγματα δεν ανέχομαι βάση του ποια είμαι. Γιατί ο καθένας από μας έχει τα όρια του. Έχει πράγματα που ανέχεται και πράγματα που δεν ανέχεται. Έχει πράγματα που αντέχει και πράγματα που δεν αντέχει. Για παράδειγμα, προσωπικά, έχω μεγάλη αντίσταση στον παραλογισμό, τεράστια αντίσταση στον παραλογισμό. Ανέχτηκα όμως παραλογισμούς. Γιατί το έκανα? Γιατί ξέχασα ποια ήμουν. Ξέχασα τον εαυτό μου. Η μεγάλη μου ανάγκη που είχα για να ανήκω σε μια σχέση με έκανε να ξεχάσω ποια είμαι. Και πάμε ακόμα πιο πίσω. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής, όπως είμαι κάθε φορά μαζί σας. Δεν φταίει κανείς άλλος γι' αυτό. Μονάχα εγώ φταίω. Κανείς άλλος. Γιατί? Τα χρόνια που προηγήθηκαν εκεί, τις δημιουργίες εκείνης της σχέσης, πάλι είχα ξεχάσει τον εαυτό. Με ποια έννοια? Είχα ξεχάσει ότι ήμουν γυναίκα. Είχα ξεχάσει ότι είχα συγκεκριμένες ανάγκες και επιθυμίες ως γυναίκα. Είχα εστιαστεί στην εργασία μου και στα παιδιά μου και στους φίλους μου με ένα τρόπο αποφυγής των πραγματικών και βαθύτερων και ουσιαστικών αναγκών και επιθυμιών του εαυτού μου. Και γιατί το έκανα αυτό? Ίσως γιατί είχα απογοητευτεί από μια αντιμετώπιση που είχα δεχθεί από ανθρώπους η οποία δεν τέριαζε με μένα. Ίσως γιατί είχα δηλιάσει να κάνω μεγάλες αλλαγές πιο νωρίς, όπως για παράδειγμα να αλλάξω το χώρο διαμονής μου. Δεν τολμούσα. Τόλμησα να πάω μέχρι τη Λευκωσία. Και ο πέρα δεν τολμούσα.
Είχα και την καλή δικαιολογία των παιδιών, που μπορεί να είναι και λόγος, όχι απλώς δικαιολογία, αλλά κακά τα ψέματα, μετά το 2018 που έφυγε η Κυριακή σπουδές, μπορούσα να το αλλάξω, όμως δεν το έκανα. Φυσικά τότε ήμουνα σε εκείνη την κατάσταση που είχα χάσει παντελώς τον εαυτό μου. Είχα περάσει πολλά χρόνια στα οποία ήμουνα αγνοούσα εμένα. Αγνοούσα τι επιθυμούσε η ψυχή μου. Αγνοούσα τα θέλω μου στο συναισθηματικό επίπεδο και στο επίπεδο της θηλυκότητάς μου και του ερωτισμού μου. Και ούσα τόσα χρόνια σε μια ερωτική ερημιά, εννοείται ότι έδωσα με τα μούτρα και ξέχασα ποια είμαι, μόλις βρήκα κάτι που προσομοίαζε με αγάπη. Κάτι που προσομοίαζε με αληθινή αγάπη και μια πραγματική σχέση. Στην αληθινή αγάπη και σε μια πραγματική σχέση, ο άλλος δεν σου ζητά να αλλάξεις. Ούτε εσύ ζητάς τον άλλο να αλλάξει. Και εγώ ήμουνα λάθος. Και εγώ ζητούσα από τον άλλο τον άνθρωπο να αλλάξει. Σε μια πραγματική σχέση, σε μια αληθινή αγάπη, είτε σου κάνει ο άνθρωπος όπως είναι, είτε δεν σου κάνει. Είτε του κάνεις όπως είσαι, είτε δεν του κάνεις. Δεν προσαρμοζόμαστε για να αρέσουμε στον άλλο ή στην άλλη. Δεν κόβουμε τον εαυτό μας πατρών πάνω στα θέλω του άλλου και τις επιθυμίες του άλλου για να είμαστε αποδεκτοί. Εκείνο που θα επιτύχουμε αν το κάνουμε αυτό το πράγμα, είναι να γίνουμε οπωσδήποτε δεδομένοι. Και κάτι άλλο. Σε μια σχέση δεν παίρνουμε το ρόλο του σωτήρα και του ελευθερωτή του άλλου και του αυτόκλητου συμβουλάτορα του άλλου και του αυτόκλητου ψυχοθεραπευτή του άλλου, του αυτόκλητου ψυχολόγου του άλλου, του αυτόκλητου επιλυτή των προβλημάτων του άλλου. Γιατί πάλι γινόμαστε δεδομένοι με αυτόν τον τρόπο και επίσης πάλι καταπιέζουμε και τον άλλο τον άνθρωπο. Ναι, υπήρξα πολύ καταπίστηκε. Την ίδια στιγμή που ήμουν αδεδομένη. Είναι πολύπλοκα τα πράγματα μέσα στις σχέσεις. Ποτέ δεν φταίει μόνο ένας. Ποτέ δεν έχει ελλείμματα μόνο ένας. Ποτέ δεν κάνει λανθασμένες επιλογές μόνο ένας. It takes two to tango. Χρειάζονται δυο για να χορέψουν ταγκό. Τώρα, 8 μήνες μετά, είμαι σε θέση να δω και τα δικά μου τα λάθη. Να τα συνειδητοποιήσω και να προσπαθήσω με τον εαυτό μου να βρω τρόπους ώστε να μην τα επαναλάβω. Όλα μου τα λάθη. Και τα λάθη μου που είχαν να κάνουν με το ότι άφησα τον εαυτό μου, ξέχασα ποια ήμουν και έγινα δεδομένη, αλλά και τα λάθη μου που είχαν να κάνουν με το ότι προσπαθούσα να αλλάξω έναν άνθρωπο και να τον κάνω όπως τον ήθελα εγώ. Λάθος. Είναι ο άλλος όπως το θες ή δεν είναι. Και αν ο άλλος δεν είναι όπως τον θες, δεν προχωρείς στο να κάνεις σχέση μαζί του. Μα πώς μπορείς να πεις αυτό το όχι, όταν σ' αρέσουν κάποια πράγματα που σου δίνει αυτός ο άνθρωπος. Και συνήθως τι μας αρέσει? Μας αρέσει το γεγονός ότι θέλει να είναι μαζί μας. Μα αρέσει το γεγονός ότι είναι ενθουσιασμένος ή ενθουσιασμένη μαζί μας ή ότι μας έχει ερωτευτεί, δείχνει ότι μας έχει ερωτευτεί. Και η προθυμία που έχει ο άλλος ο άνθρωπος να συμβαδίσει μαζί μας. Γιατί ζούμε σε μια εποχή που δύσκολα γίνονται σχέσεις. Περισσότεροι άνθρωποι σου λένε, ας κάνουμε κάτι χαλαρό, ας περάσουμε καλά, ας κάνουμε κάτι άνετο, ας περάσουμε ωραία. Ας περάσουμε καλά τον καιρό μας, ας είμαστε φίλοι με προνόμια, ας είμαστε οτιδήποτε άλλο από το να κάνουμε σχέση. Όχι, εγώ δεν θέλω σχέση, λένε οι περισσότεροι άνθρωποι. Δεν θέλω σχέση. Ακόμη και στα dating sites, στις ιστοσελίδες γνωριμιών, πολλές φορές συναντάς ανθρώπους, το έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο, συναντάς ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε ένα dating site και σου λένε εγώ δεν θέλω να κάνω dating. Θέλω απλώς να κάνω τον ωραίο ή την ωραία, ή θέλω απλώς να φλερτάρω διαδικτυακά, ή θέλω απλώς να κάνω το κέφι μου. Δεν θέλω να κάνω dating. Και είσαι σε ένα dating site, άνθρωπέ μου.
πόσο μάλλον και έξω στην κοινωνία. Και επειδή δύσκολα οι άνθρωποι κάνουν σχέσεις σήμερα, εύκολο είναι να παρασυρθούμε από το γεγονός ότι κάποιος θέλει να κάνει σχέση μαζί μας και να μην σκεφτούμε, μα αυτός ο άνθρωπος όπως είναι μου κάνει, μου αρέσει αυτός ο άνθρωπος, εγώ θέλω αυτόν τον άνθρωπο, ταιριάζω με αυτόν τον άνθρωπο, όχι, μου κάνει. Άντρας που με θέλει να ζήσει μαζί μου, μου κάνει. Γυναίκα που με θέλει να ζήσει μαζί μου, μου κάνει. Όχι, δεν είναι αυτό το μοναδικό κριτήριο. Είναι απαραίτητο κριτήριο να είμαστε με κάποιον να έχει την ίδια επιθυμία που έχουμε και εμείς για δέσμευση και για σχέση, αλλά δεν είναι αρκετό από μόνο του. Δεν είναι αρκετό το να μας θέλει ο άλλος. Πώς μπορούμε να μην γίνουμε δεδομένοι σε μια σχέση? Προσέχουμε και προστατεύουμε τον εαυτό μας, την πολύτιμη ψυχή μας, τις αρχές μας και τις αξίες μας, την αξία μας, τον ερωτισμό μας, την ανδρική ή τη γυναικεία μας φύση. Φροντίζουμε να είμαστε καλά και φροντίζουμε να φουγκραζόμαστε τον εαυτό μας και να μην τον αποσιωπούμε. Να μην αποσιωπούμε τις επιθυμίες μας. Να μην παραβλέπουμε τις ανάγκες μας. Να μην παραβλέπουμε εκείνες τις φωνές της στενοχώριας ή τις φωνές της απόγνωσης που μπορεί να έρθουν από μέσα μας και να μας λέει η ψυχή μας, «Ε, ψή, δεν είμαστε καλά. Φίλοι, φίλε, κάνε κάτι. Κάνε κάτι. Πήγαινε μια εκδρομή, όπως πήγα εγώ σήμερα. Πήγαινε μια εκδρομή. Κάνε μια αλλαγή. Δοκίμασε κάτι καινούριο. Τόλμησε να βγεις έξω από το κουκούλι σου. Δεν είσαι καλά, βρε. Βρή, δεν είσαι καλά. Ξύπνα. Θυμήσου ποιος είσαι. Θυμήσου ποια είσαι. Θυμήσου τι αξίζεις. Θυμήσου τις αξίες σου. Θυμήσου πώς θες να ζεις τη ζωή σου». Θα μου πείτε, μα είναι καραντίνα. Μα είμαστε αποκλεισμένοι. Μα δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Κι όμως πάντα μπορούμε όλοι να κάνουμε περισσότερα από όσα κάνουμε ήδη. Μπορούμε. Μπορούμε να ανοίγουμε παράθυρα ψυχής, επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, ουσιαστικής επικοινωνίας. Είπαμε, έχουμε το διαδίκτυο. Αυτή τη στιγμή είμαστε μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Δεν ξέρω πώς είμαστε στη live μετάδοση τώρα. Και θα είμαστε άραγε 500, όπως είμαστε συνήθως το Σαββατόβραδο, 600. Δεν ξέρω, θα δείξει πόσοι θα είμαστε και θα συνομιλούμε μεταξύ μας. Πολλές φορές αφήνουμε τον εαυτό μας να είναι απομονωμένος, αποξενωμένος, να μην επικοινωνεί με άλλους ανθρώπους, να μην ανοίγει πόρτες επικοινωνίας και να καταλήγει να μαραζώνει. Και ένας μαραζωμένος άνθρωπος είναι δεδομένος και για τον ίδιο και για τους άλλους γύρω του. Συνεχής εγρήγορση και όταν δεν έχουμε σχέση, αλλά και όταν έχουμε σχέση. Και όταν προχωρούμε στη σύναψη μιας γνωριμίας, όταν είμαστε στην περίοδο του φλερτ, πριν από μια σχέση, ρωτούμε πράγματα, να μάθουμε πράγματα, παρατηρούμε πράγματα, για να δούμε αν ταιριάζουμε όντως με τον άλλο τον άνθρωπο. Ποιες είναι οι... αν κάνουμε όντως κλικ, αν ταιριάζουμε, αν ταιριάζουν τα θέλω μας, οι επιθυμίες μας, το στυλ μας, ο τρόπος που ζούμε τη ζωή μας, αν είναι καλό τέριασμα άλλος ο άνθρωπος ή αν είναι μια επιλογή μίζερη που την κάνουμε για να αποφύγουμε την ερωτική μοναξιά στην οποία έχουμε περιπέσει και με δική μας ευθύνη αλλά και με ευθύνη των καιρών αλλά και λόγω των εποχών που διανύουμε. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Είμαι ψυχολόγος, είμαι 45 χρονών γυναίκα. Όταν μπήκα στην τελευταία μου σχέση ήμουνα 41, αυτή μου τελείωσε στα γενέθλιά μου και όμως εξέπεσα, όπως λέμε εκπίπτω. Ξέχασα τον εαυτό μου, θεώρησα τον εαυτό μου δεδομένο, θεώρησα τον εαυτό μου μη σημαντικό και μη αξιόλογο και έκανα υποχωρήσεις και έκανα εκπτώσεις, εκπτώσεις, τις οποίες μετά τις πλήρωσα ακριβά. Και καλά να πάθω που τις πλήρωσα ακριβά.
και εγώ φέρω την ευθύνη. Και είναι πάρα πολύ εύκολο. Μας ξεγέλαζε κάποιος άλλος. Έδειξε έναν άλλο εαυτό από αυτό που πραγματικά είχε. Όχι, μάνα μου. Όλοι σου δείχνουν τον εαυτό τους από την αρχή. Φτάνει να έχεις τα μάτια σου ανοιχτά και τα αυτιά σου ανοιχτά για να τον δεις και να τον ακούσεις τον εαυτό τους. Φτάνει να τα έχεις ανοιχτά. Ανοίγουμε τα μάτια μας, ανοίγουμε τα αυτιά μας, έτσι, ανοιχτά. Να ακούμε τι λέει ο άλλος, να βλέπουμε πώς συμπεριφέρεται ο άλλος. Δεν προχωρούμε βιαστικά στο να δεσμευτούμε διαβίου με έναν άνθρωπο ή σε μια πιο σοβαρή δέσμευση με έναν άνθρωπο που δεν τον γνωρίζουμε καλά ή που έχει κάποια πράγματα που μας προβληματίζουν. Γι' αυτό ίσως ο πολύ συντηρητισμός να βλάπτει. Γιατί? Γιατί οι άνθρωποι που είναι πολύ συντηρητικοί μένουν μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς ερωτική σχέση, χωρίς ερωτική επαφή. Και μετά, άμα βρεθεί μια περίπτωση, ένας άνθρωπος που είναι κάπως, θέλει σοβαρή σχέση, δίνουμε με τα μούτρα. Γιατί είμαστε και στερημένοι. Γιατί είμαστε και χωρίς αγάπη, χωρίς, είμαστε αμάμητοι που λένε, ναι. Αυτός είναι ένας σοβαρός προβληματισμός, γιατί με ρωτάτε. Μη είχε ρωτήσει κάποιος προχθές στα σχόλια, τι κάνουμε ρε παιδί μου όταν θέλουμε να έχουμε μια σοβαρή σχέση, όταν είμαστε συνειδητοποιημένοι για το πώς τη θέλουμε αυτή τη σχέση και όταν δεν υπάρχει στο περιβάλλον μας ή δεν έρχεται, δεν ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι να πληρούν αυτά τα κριτήρια. Τι κάνουμε για να καλύψουμε τις ερωτικές μας ανάγκες? Και λέω, δεν μπορώ να απαντήσω. Γιατί είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Δεν κάνεις τίποτα, μετά γίνεσαι πάρα πολύ ευάλωτος στο να πουλήσεις τον εαυτό σου φθηνά. Κάνεις πράγματα, μπλέκεις με καταστάσεις οι οποίες δεν σου βγαίνουν σε καλό. Είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. Αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να διατηρούμε βαθιά νοηματοδοτημένες ανθρώπινες συνδέσεις, deep meaningful human connections, με ανθρώπους που μπορεί να μην είναι ερωτικοί μας σύντροφοι, αλλά να είναι αγαπητικοί προς εμάς. Και μιλάω ουσιαστικά για τις φιλίες μας, που οι φιλίες είναι πλατωνικοί έρωτες, όπως έχω πει πολλές φορές. Επενδύουμε στις φιλίες μας. Επενδύουμε στο να έχουμε επαφή με φίλους μας. Δημιουργούμε φιλίες. Καλυτερεύουμε τις φιλίες μας. Δίνουμε τον απαραίτητο χρόνο για να επιλύσουμε προβλήματα που προκύπτουν στις φιλίες μας. We value our friendships. Εκτιμούμε τις φιλίες μας. Μπορεί να μην έχουμε πολλούς φίλους, μπορεί να έχουμε ένα-δυο, αλλά να είναι φίλοι καλοί. Και να είναι και καλή η φιλία, και για να είναι καλή μια φιλία πρέπει να επενδύσουμε χρόνο και ενέργεια σε αυτή. Αυτά για το πώς να μην γίνεις δεδομένος σε μια σχέση. Πέραν του πιο ουσιαστικού κομματιού που είναι το να μην είσαι δεδομένος για τον ίδιο σου τον εαυτό, κάποιες πρακτικές συμβουλές είναι να βάζουμε όρια, να ξέρουμε τα όρια μας από την αρχή, να τα θέτουμε τα όρια μας και να λέμε αυτό δεν το δέχομαι. Ό,τι λέμε να το κάνουμε, δηλαδή αν πούμε ότι στην περίπτωση που κάνεις αυτό εγώ θα φύγω, άμα το κάνει αυτό εσύ να φύγεις. Να προσέχουμε τι λέμε και να προσέχουμε το ώστε να τηρούμε το λόγο μας. Απ' την άλλη, όπως είπα και προηγουμένως, it takes two to tango, χρειάζονται δύο άνθρωποι για να χορέψουν ταγκό, χρειάζεται και οι δύο οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια σχέση να προσπαθούν και οι δύο ώστε να μην καταλήξουν στη ρουτίνα που να θεωρήσει ο ένας τον άλλο δεδομένο. Δεν θα πω τα κλασικά, να κάνετε σεξ, να βγαίνετε ραντεβού, να κάνετε date night κτλ. Αυτά είναι πράγματα που τα ξέρετε και από μόνοι σας. Εγώ μιλώ για μια πνευματική και ψυχική εγρήγορση ώστε να είμαστε κοντά στον εαυτό μας. Να αναγνωρίζουμε τα συναισθήματα μας, να διαχειριζόμαστε τα συναισθήματα μας, να τα επικοινωνούμε στον εαυτό μας και στο τέρι μας τα συναισθήματα μας και να είμαστε παρόντες στο εδώ και τώρα της σχέσης μας. Αν είμαστε και οι δύο παρόντες στο εδώ και τώρα της σχέσης μας, κανείς δεν είναι δεδομένος και κανείς δεν είναι κανενός. Και θα τελειώσω αυτό το βίντεο λέγοντας ένα ανέκδοτο που λέγανε οι γονείς μου μεταξύ τους, μεταξύ αστείου και σοβαρού.
Έλεγε η μάνα μου στον πατέρα μου όταν είχαν έτσι διαφορές. Οι γονείς μου είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι, οι οποίοι φυσικά όπως όλα τα αγαπημένα ζευγάρια τσακώνονταν κατά καιρούς. Όχι τεράστιους καυγάδες, μην φανταστείτε, λίγα πράγματα. Του έλεγε η μάνα μου, ρε, θα σε χωρίσω, βρε, θα σε χωρίσω και δεν θα μπορείς να είσαι παπάς. Και της έλεγε ο πατέρας μου, ξέρεις όταν μείνω χείρος μπορεί να γίνω και δεσπότης. Ήταν ένας τρόπος να αστειεύονται μεταξύ τους, λέγοντας την ουσία ο ένας τον άλλον ότι μπορώ να ζήσω και χωρίς εσένα. Ότι αν συνεχίζεις να κάνεις αυτό το τάδε ή το δίνα που με ενοχλείς, εγώ θα φύγω. Ή ακόμη και αν φύγεις που της έλεγε ο άλλος, υπάρχει ζωή μετά από σένα. Έτσι είναι τα καλά τα ζευγάρια. Δεν θεωρούν τον άλλο δεδομένο και ούτε θεωρούν ότι θα τον έχουν τον άλλο διαβίου εκεί πέρα να τους υπηρετεί ή να τους ανέχεται ή να μην αμφισβητεί τις συμπεριφορές τους τις τυχόν αρνητικές επειδή αμέτη μου χαμέτη θέλει τη σχέση όπως και να είναι η σχέση. Πότε γινόμαστε δεδομένοι? Όταν θέλουμε τη σχέση και όπως και να είναι η σχέση. Άντρα θέλω, τώρα το θέλω, άντρας να είναι και όπως να είναι, γυναίκα να είναι και όπως να είναι. Όχι ρε παιδιά, δεν είμαστε όπως να είναι εμείς, γιατί να είναι όπως να είναι οι άλλοι? Γυναίκα να είναι όπως τη θέλω να είναι. Άνδρας να είναι όπως το θέλω να είναι, όχι γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι, άνδρας να είναι και ό,τι να είναι. Και κάπου μια ισορροπία μεταξύ της πολλής αυστηρότητας και συντηρητικότητας και της υπερβολικής ελευθεριότητας. Έτσι μια δικιά μας ισορροπία που θα τη βρούμε μόνοι μας. Να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να υπάρχει, να επιτρέψουμε στον εαυτό μας να νιώθουμε, να φουγκραζόμαστε τα συναισθήματα μας, να είμαστε συναισθηματικά εναργείς και ενεργή, να έχουμε καθαρή συναισθηματική διάνοια, αλλά να έχουμε και ενεργητικότητα και να αγαπάμε εμάς. Άμα αγαπάμε εμάς, εμείς, δεν μπορούν οι άλλοι παρά να μας αγαπήσουν ή να μας μισήσουν. Για να μας μισήσουν θα μας χωρίσουν και θα τελειώνουμε. Άνθρωπο που αγαπάει τον εαυτό του δεν μπορείς να το θεωρήσεις δεδομένο. Το αντιλαμβάνεσαι, είτε τον αγαπάς και εσύ και μένεις μαζί του, είτε επειδή δεν τον αγαπάς δεν είσαι μαζί του. Αυτά για απόψε, εύχομαι να τα είπατε εδώ στα σχόλια. Σας ξαναλέω, αν αύριο το βράδυ δεν βγάλω vlog ή αν τη Δευτέρα καθυστερήσει το vlog της συμμετοχής, μην με παρεξηγήσετε, είναι επειδή θα λείπω για λίγες μέρες σε μια καινούργια περιοχή έτσι για να αλλάξω περιβάλλον. Θα προσπαθήσω να σας κάνω κανένα βίντεο από τη φύση να σας τη δείξω. Φιλιά πολλά σε όλους. Καλό βράδυ. Και τώρα που τελειώνει η ζωντανή μετάδοση, η πρώτη μετάδοση, μπορείτε να συνεχίσετε τις συζητήσεις σας στα σχόλια του βίντεο. Καληνύχτα! Καληνύχτα!